Μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν μια σπουδαία δράση με επίκεντρο τον εξοραϊσμό από τη μία και την δενδροφύτευση από την άλλη, που στο εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Αγίας Βαρβάρας την 5η 23 Φεβρουαρίου. Μια δράση η οποία πραγματοποιήθηκε και βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γωγό Καμπουράκη, εκπαιδευτικό φιλόλογο, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Καλή Σαρακοστή με την ευκαιρία, κυρία Καμπουράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλή Σαρακοστή σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Κεντρικό σύνθημα της δράσης: φροντίζουμε τη φύση, θωρακίζουμε τη ζωή. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν, ποια είναι? Τα μηνύματα είναι πολλαπλά. Με κύριο από όλα αυτά την εμπέδωση της οικολογικής συνείδησης και φυσικά την προσπάθεια να ενεργούμε πλέον ως Ευρωπαίοι πολίτες. Καθώς το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προείπατε. Τα παιδιά γενικά πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις, τι σας είπαν, πώς ένιωσαν και πώς βλέπουν και το επόμενο διάστημα, τι σας ζητούν? Πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται με τέτοιες δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επαφή τους με τη φύση τους δίνει μια άλλη δυναμική. Και αυτό φάνηκε νομίζω και στις φωτογραφίες, αλλά φαίνεται και στον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχτηκαν την δράση αυτή και την πραγματοποίησαν. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για τη δράση, για το περιεχόμενό της. Βέβαια. Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι ένα από τα 6 σχολεία από την περιφέρεια Κρήτης. Είναι το μοναδικό από την περιοχή της Μεσαράς και συγκαταλέγεται σε άλλα 100 σχολεία από όλη την επικράτεια που συμμετέχουν κατά την φετινή χρονιά στο εν λόγω πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βασικός μας βοηθός και συμπαραστάτης σε αυτή τη δραστηριότητα είναι το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, με το οποίο είμαστε σε άμεση επαφή. Έτσι λοιπόν, επιλέγοντας κάποιες από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποφασίσαμε μία από τις δράσεις μας να αφορά την δενδροφύτευση. Σε αυτό θα πρέπει να πω και να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαυρίδη, το μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου, την κυρία Τίτο Μιχελάκη. Χωρίς την βοήθεια των οποίων και τη συνδρομή τους δεν θα μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Γιατί? Γιατί πολύ απλά μας βοήθησαν παρέχοντάς μας 27 δεμβρίλια, όσα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με ένα κοινό στόχο. Να αφενός να δενδροφυτεύσουμε και να εξορίσουμε τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας Βαρβάρας, από την άλλη όμως να είναι μια πολύ σημαντική δράση του σχολείου μας που συμμετέχει στο πρόγραμμα το οποίο προαναφέρατε. Οι προϋποθέσεις ποιες είναι προκειμένου ένα σχολείο να συμμετέχει και να γίνει μέρος του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος? Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, τον περασμένο Σεπτέμβριο δηλαδή, εμείς υποβάλαμε αίτηση μαζί με πάνω από 200 σχολεία από όλη την Ελλάδα προς το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου. Στην αίτηση αυτή αναφέραμε τους στόχους μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας και τις προτεραιότητες μας στο σχολείο. Και μετά από αυτή το αίτημα επιλεγήκαμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με ένα σχολείο της ενδοχώρας. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν, αυτό που σας είπα στην αρχή, μέσα από την συγκεκριμένη δράση και αυτή την οτροπία, τη φιλοσοφία που θέλετε να διαμορφωθεί στις τάξεις των μαθητών σας. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο το ότι τόνισα ότι είναι το μοναδικό σχολείο στην περιοχή της Μεσαράς που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό μας δεσμεύει ακόμα περισσότερο και μας κάνει να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι απέναντι όχι μόνο εμείς εκπαιδευτικοί, απέναντι όχι μόνο στους μαθητές μας, του δικού μας σχολείου εννοώ, αλλά και απέναντι στους μαθητές των σχολείων της περιοχής, τα οποία έτσι κι αλλιώς είμαστε στην πορεία να προσκαλέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε μια ανοιχτή δράση για την οποία θα ενημερωθείτε. Μάλιστα, οπότε έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και αυτή η δράση βέβαια εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα και στη γενικότερη φιλοσοφία εξωστρέφειας που πρέπει να χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δημόσιο σύστημα παιδείας. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, κύριε Καμπουράκη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.